Φίλιο στην κόψη του ξηραφιού. Η ταφόπλακα που έβαλε ο Πούτιν στη συμφωνία για τα σιτηρά απειλεί να πυροδοτήσει μια πρωτοφανή κρίση τροφίμων με ελλείψεις και ράλι τιμών. Τα απόνερα της νεκρής πλέον συμφωνίας είναι ορατά και χωρίς επανεκκίνηση των εξαγωγών από τα ουκρανικά λιμάνια. 400 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Αφρική και Ασία, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμη και με λοιμό. Στη σκιά της απειλής, η διπλωματία δίνει άλλη μια μεγάλη μάχη, αλλά μάταια. Αγωνιώδης η εκκλήση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που σήκωσε το ακουστικό ζητώντας βοήθεια από ΟΗΕ και Τουρκία. Ми шукаємо вихід. Ми звертались до генерального секретаря Антоніо Гутєреша. Я з ним особисто говорив. Я розмовляв з президентом Ердоганом. Чорне море, воно море всіх наших держав і людей, воно не належить Російській Федерації. Ο Ερντογάν πάντως έριξε τον μπαλάκι στο γήπεδο της Δύσης, καλώντας την να υποκύψει ούτε λίγο ούτε πολύ στις απαιτήσεις της Ρωσίας για άρση των κυρώσεων και μετέθεσε τις όποιες εξελίξεις κατά την επίσκεψη του Πούτιν στην Τουρκία τον Αύγουστο. Άλλη μια σκληρή παρτίδα πολιτικού πόκερ παίχτηκε και στο Συμβούλιο Ασφαλείας με αλληλοκατηγορίες, απειλές και φρικτές προειδοποιήσεις. Ο ΙΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έστησαν στον τοίχο τη Ρωσία, που όχι μόνο αποστήθηκε από τη συμφωνία, αλλά βομβαρδίζει και τις αποθήκες σιτηρών στα ουκρανικά λιμάνια. Μια εξίσωση που οδηγεί μοιραία, όπως λένε, σε μια φωνική κρίση πείνας. Some will go hungry, some will starve, many may die as a result of these decisions. Russia is simply using the Black Sea as blackmail. It's playing political games. It's holding humanity hostage. Κάντε κάτι, φωνάζει και ο Ουκρανός πρέσβης που ενώπιον του Ρώσου ομολόγου του δεμάσισε τα λόγια του. Nothing else but Russia's attempts to eliminate a market competitor, deliberately raise world food prices and make profit at the expense of millions of people. Δε φταίμε, διαμηνύει η Ρωσία και επιμένει να απειλεί πως θα χτυπήσει οποιοδήποτε πλοίο διαπλέψει στη Μαύρη Θάλασσα. Все суда будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного значения и будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима страны флага таких судов. Η σκυτάλη των απειλών πέρασε και στα χέρια του Τσάρου, ο οποίος προειδοποιεί με αφανισμό τα πολωνικά στρατεύματα που αναπτύσσονται για λόγους ασφαλείας στα σύνορα με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним. Если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся.